Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Για 6 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Επιτρέψτε μου μόνο εισαγωγικά να βάλω έναν τίτλο στο κομμάτι του Υπουργού Ενέργειας, στο κομμάτι που αφορά στη ΔΕΗ. Ένα τίτλο μόνο, ρεαλισμός και όχι μαγεία, αυτό μας είπε ο Γιώργος Σταθάκης, και είναι καλό να το κρατήσουμε για τις εξελίξεις που ακολουθούν. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η συζήτηση για έναν ακόμη προϋπολογισμό του κράτους. Οι προϋπολογισμοί, όπως ξέρετε, πέρα από κωδικοί και αριθμοί, θα πρέπει να αποτυπώνουν και το άθροισμα των πολιτικών επιλογών προτάσεων μιας κυβέρνησης. Προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο μερικώς στον προσψήφιση προϋπολογισμού, καθώς όλοι γνωρίζουμε πως η χώρα μας βρίσκεται σε καθεστώς επιτροπίας, αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών προηγούμενων κυβερνήσεων, και αυτό δεν πρέπει να εξαιρείται από το κάδρο της συζήτησης, διότι προφανώς αδικεί την σημερινή κυβέρνηση. Ακούσαμε από το βήμα αυτό να επαναλαμβάνεται από πολλούς, από όλους σχεδόν τους ομιλητές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ για τη σημερινή κατάσταση της χώρας ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση. Δυστυχώς είναι πλέον κοινή διαπίστωση πως για κάποιους σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει ούτε ιστορία ούτε παρελθόν στην πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν τοποθετήσεις σε αυτό το δημόσιο διάλογο που ξεπερνούν την περιοχή της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς όχι μόνο υποτιμούν, αλλά προσβάλλουν την νοημοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε βέβαια, γιατί εμείς είμαστε άπειροι ως κυβέρνηση και είμαστε και άπειροι ως βουλευτές. Βλέπουμε τον τρόπο που εκμεταλλεύονται. Εγώ θαυμάζω τον κύριο Λοβέρδο, οφείλω να το πω δημόσια, για το επικοινωνιακό του στυλ. Είναι άξιο θαυμασμού και άξιο μελέτης. Συζητάμε σήμερα λοιπόν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, μιας χρονιάς όπου η Ελλάδα θα συναντηθεί αμετάκλητα με την προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος, βελτιώνοντας συστηματικά τη θέση της στον διεθνή χάρτη. Το ερώτημα είναι αν θα υπερασπιστούμε ως σύνολο την προοπτική αυτή. Γιατί είναι αδιανόητο να συνεχίζεται η προσπάθεια αποδόμησης της ίδιας της ελπίδας και όχι της κυβέρνησης. Άλλωστε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μεταπολιτευτικά είχαν την ευκαιρία για περίπου 40 χρόνια να αλλάξουν την προοπτική της χώρας και δυστυχώς οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή της κατάσταση. Ας μην μικραίνουμε τα γεγονότα. Κύριοι της αντιπολίτευσης, είτε το θέλετε είτε όχι, το 2018 είναι χρονιά εξόδου της χώρας από την αυστηρή επιτροπία και τα μνημόνια. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει το απότοκο των επιλογών ενός συστήματος που σήμερα, αντί να επιζητά την κάθαρση και την ανανέωσή του, επιχειρεί στο βωμό της επανόδου του να συντρίψει κάθε προοπτική, με την ευγενική χορηγία βέβαια κάποιων συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με τη σειρά τους ελπίζουν στην επάνωδό τους, στην επάνωδο στις παλιές καλές εποχές των αεροδανείων, της διαπλοκής και της συνδιαχείρισης. Μετά το σενάριο της κυβερνητικής παρένθεσης, μετά το σενάριο των εκλογών, που για περίπου 3 χρόνια μολύνει το δημόσιο βίο, καθώς έχει λάβει διαστάσεις αιμονής, ακούσαμε χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διακηρύσει σε κάθε τόνο πως το 2018 θα είναι χρονιά κάθαρσης. Αφού προβλέπει πως και πάλι θα γίνουν εκλογές σε αυτή τη χρονιά, και είναι αλήθεια πολύ πρωτότυπη, σύγχρονη και κυρίως πολιτική η ανάγνωση που κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μια αιμονή που ταυτίζεται κατά τη γνώμη μου με τον πολιτικό αμοραλισμό. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναρωτηθείτε αν έτσι θέλετε να σας θυμούνται στο μέλλον με αυτήν την αλαζονική συμπεριφορά κακομαθημένου παιδιού που ο λαός δημοκρατικά του στέρισε το παιχνίδι του. Τη διακυβέρνηση της χώρας θα την αποφασίσει σε 2 χρόνια ο ελληνικός λαός, έχοντας εντωμεταξύ μάθει κάθε αλήθεια για τα έργα και την πολιτεία σας. Τη στιγμή που όλοι οι διεθνείς οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες ομολογούν πως η Ελλάδα επανέρχεται στην κανονικότητα σε αισιόδοξο τοπίο, εσείς σχεδόν εκλιπαρείτε και επιχειρείτε την με κάθε τρόπο αποσόβηση αυτής της εξέλιξης. Γιατί γνωρίζετε καλά πως η έξοδος από την Επιτροπία θα σημάνει τέλος εποχής για το πολιτικό σύστημα που μεθοδικά οικοδομούσατε για περισσότερα από 40 χρόνια.
θέλω να ακουστεί σε αυτή την αίθουσα, στην οποία ελπίζω να συμφωνούμε όλοι, πως υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής απόγνωσης, σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης και είναι υποχρέωσή μας να τους υπερασπιστούμε. Την προηγούμενη Τετάρτη παρακολουθήσαμε με έκπληξη και αμηχανία, εγώ προσωπικά, την ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, που ούτε λίγο ούτε πολύ εγκαλεί την κυβέρνηση για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος. Δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι απολύτως φυσικό ένας βιομήχανος να αγνοεί, να μην γνωρίζει τι είναι φτώχεια, τι είναι ανέχεια, τι είναι ανεργία, τι είναι πείνα. Όμως αυτό μου θυμίζει το ποίημα εκείνο του Μπρέχτ, όπου ο έμπορας, ο μεγάλος έμπορας αναρωτιέται τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος, για να απαντήσει τον εαυτό του, πού να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα. Αναρωτιέται. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πέρσι καταψήφισε το μέρισμα, φέτος το υπερψήφισε. Βλέπουμε όμως να ανακαλύπτει άλλα τοπία συνάντησης με τον καλό εαυτό της. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας ότι θα δώσει σε νέους ανέργους 18-24 ετών χαρακτηρίζονται πλέον ως φιλοδόρημα. Βεβαίως μπορώ να καταλάβω γιατί για έναν εκπρόσωπο παλαιού συστήματος τα 400 ευρώ είναι φιλοδόρημα. Για κάποιους ναι, 400 ευρώ είναι φιλοδόρημα. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ επιγραμματικά σε ένα κεφάλαιο που αποτελεί αναξιοποίητο αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Αναφέρομαι στον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο μεγάλος αδικημένος όχι των μνημονίων, όχι της κρίσης, αλλά ο διαχρονικά αδικημένος γίγαντας, θα έλεγα. Στον ελληνικό πολιτισμό οφείλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να διαδραματίσει το ρόλο που του αξίζει και δικαιούται στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι νομίζω η στιγμή που μπορούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό σε πλεονέκτημα και σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που όσο και αν δεν μπορούν κάποιοι να κατανοήσουν, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, σημαντικών θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στη βελτίωση της καθημερινότητας. Κλείνοντας, εύχομαι η νέα χρονιά να βρει τον ελληνικό λαό περισσότερο αισιόδοξο, ενωμένο σε κοινούς αγώνες και κοινούς στόχους και κυρίως ενημερωμένο για αλήθειες που δεν υπόθηκαν. Είναι χρέος μας να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών, είναι χρέος όλων μας να υπερασπιστούμε το μέλλον της ίδιας πατρίδας και όχι το προσωπικό μας πολιτικό μέλλον, το οποίο άλλωστε δεν αφορά κανέναν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουλίδη. Το λόγο έχει ο κύριος Κατσανιώτης από την Κοινοβουλία.